Κύριε Υπουργέ, σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στις 3 Ενδεκάτου 23 εξαιτίας υποχώρησης και κατάρρευσης μέρους του τυχείου αντιστήριξης της Εθνικής Οδού Φλόρινας Κρυσταλλοπηγής στο ύψος του Πισοδερίου. Το σημείο της κατάρρευσης αποτελούσε και χώρο στάθμευσης επισκεπτών και κατοίκων εντός της κοινότητας Πισοδερίου και είναι καθαρή σύμπτωση ότι δεν θερινήσαμε θύματα και δεν προέκυψε καταστροφή οχημάτων. Επίσης, εδώ και μήνες πρόβλημα υπάρχει και σε άλλο σημείο της εν λόγω οδού, εξαιτίας κατολίσθησης, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, όπου έχει κλείσει μια λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί, ενώ για τις εργασίες αποκατάστασης απαιτείται το πλήρες κλείσιμο της οδού. Να σημειωθεί δε ότι είναι ο μόνος δρόμος που ενώνει τη Φλόρινα με τα χωριά του Δήμου Πρεσπών, αλλά και την Αλβανία μέσω του Τελωνίου Κρυσταλλοπηγής. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, αφού υπήρχε έγγραφη προειδοποίηση από το 2020 του Προέδρου της Κοινότητας Πισοδερίου για τους σοβαρούς κινδύνους που ελόγχευαν στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Με όλη αυτή την κατάσταση και εν ώψη του χειμώνα έχουν δίκιο οι κάτοικοι και οι μικροί επαγγελματίες του Πισοδερίου, του Δήμου Πρεσπών και συνολικά της περιοχής των Πρεσπών να ανησυχούν και να διαμαρτύρονται, καθώς τα προβλήματα που ήδη βιώνουν εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης προστίθενται νέα προβλήματα όπως της μετακίνησης, διανύοντας μεγαλύτερες αποστάσεις για τη δουλειά, το σχολείο, τις εφοδιαστικές ανάγκες κτλ., τη μεταφορά αγροτικών και δασικών προϊόντων και εφοδίων, καθώς δεν επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών και λεωφορείων, ενώ καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη η άμεση πρόσβαση στο νοσοκομείο της Φλόρινας. Επίσης, δεν είναι πλέον εύκολη και ασφαλής η πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το σημείο της κατολίσθησης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε απόγνωση ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι καταστημάτων εστίασης και ενοικιαζόμενων δωματίων στο Πισοδερί. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η επιστελέχωση σε εξειδικευμένο επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό και όχι μόνο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μεγάλη. Το πρόβλημα, το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να γίνεται ολοκληρωμένη επίβλεψη συντήρηση του απαρχαιωμένου στο μεγαλύτερο κομμάτι οδικού εθνικού δικτύου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους και την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές και όλων των κυβερνήσεων, γιατί δεν είναι στις ιεραρχίες και στις προτεραιότητες τους οι ανάγκες των πολλών, όπως αποδεικνύεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στήριζαν και στηρίζουν όλα τα αστικά κόμματα και οι περιφερειακές αρχές. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, σε τι ενέργειες θα προβεί άμεσα η κυβέρνηση ώστε να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα με ευθύνη του κράτους και της περιφέρειας για την πλήρη επισκευή της οδού, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο, να ενισχυθούν τα μέτρα συντήρησης του συνόλου του οδικού δικτύου και δεύτερον να στελεχωθούν όλες οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας με το απαραίτητο μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό για την επαρκή αναγκαία επίβλεψη επιθεώρηση συντήρησης του εθνικού επαρχιακού οδικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας. Αγαπητέ κύριε Στοτλίδη, είναι στην ερώτησή σας δύο θέματα διαφορετικά, δύο γεγονότα μάλλον που έχουν συμβεί, είναι η κατάρρευση και η υποχώρηση του οδοστρώματος και είναι και η κατάρρευση του τυχείου αντιστήριξης στην περιοχή του Πισοδερίου. Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν να γίνει γρήγορα αποκατάσταση δηλαδή και για τους λόγους που αναφέρετε. Είναι το γεγονός ότι αρχίζει και η χειμερινή περίοδος και είναι ο κύριος οδικός άξονας πρόσβασης ιδίως από την Θεσσαλονίκη προς το χιονοδρομικό κέντρο του Πισοδερίου. Τώρα η κυκλοφορία πρέπει να γίνει μέσω Καστοριάς Κρυσταλλοπηγής από την νότια πλευρά. Ο δρόμος, όπως γνωρίζετε και το θέτω και στην ερώτηση, στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εθνικός δρόμος. Η έτοιμα για το συγκεκριμένο γονός για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα φυσικών καταστροφών δεν έχει υποβάλει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζω ότι και με αφορμή την πρόσφατη κακοκαιρία στη Θεσσαλία και τις πυρκαγιές, αλλά και τα γεγονότα που έχουν γίνει αμέσως μετά, πάνω από 105-106 εκατομμύρια έχουν ήδη υπογραφεί και σήμερα ή αύριο θα υπογραφούν άλλα 30 εκατομμύρια, κυρίως για Θεσσαλία και για άλλες περιοχές, για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές. Προφανώς, αν έρθει ένα τέτοιο αίτημα, θα το εξετάσει αμέσως η Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για να επιληθεί. Τώρα, στο πρώτο κομμάτι που είναι, όπως μας ενημερώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η κατάπτωση οδοστρώματος. Έχει δώσει έγκριση από κεντρωμένη διοίκηση για τη διακοπή της κυκλοφορίας προκειμένου να προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις και εκτροπή σε παράπλευρη οδό μέσω Ακρίτα Φλόρινας και εκκρεμεί η απόφαση αστυνομικής διεύθυνσης Φλόρινας για την έγκριση της διακοπής του συγκεκριμένου σημείου. Θα μπει γρήγορα, θα προχωρήσει γρήγορα, γιατί μας ενημερώνει η περιφέρεια, θα μπει υπάρχουσα εργολαβία, οπότε θα προχωρήσει γρήγορα η αποκατάσταση. Το δεύτερο θέμα που είναι το τυχείο αντιστήριξης. Αυτό είναι λίγο πιο σύνθετο θέμα, γιατί είναι ένα κατολισθητικό φαινόμενο και χρειάζεται
η γνώμη και η γνωμοδότηση επιστημόνων όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών και Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και έχει ζητηθεί και η συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής όλα τα μέτρα που χρειάζεται κυρίως για την οδική ασφάλεια και για τους διερχομένους και η επέμβαση είναι περίπου ένα, εκτείνεται σε μήκος περίπου 120 μέτρων. Νομίζω και αυτό θα το προχωρήσει γρήγορα η Περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας. Είναι πράγματι ανησυχητικό. Ένα ανησυχητικό γεγονός και ανεξαρτήτως της όποιας αλλαγής γίνεται σε περιφερειακές ή δημοτικές αρχές, μέχρι 31-12 υπάρχει συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή και πρέπει να προχωρήσει και αυτή γρήγορα στην αποκατάσταση και να κάνει τις ενέργειες που πρέπει. Το σίγουρο είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης εξετάζει με πολύ μεγάλη ευαισθησία τα συγκεκριμένα αιτήματα και ιδίως λόγω του επίγοντος του χαρακτήρα και είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε εφόσον ζητηθεί. Λαμβάνομαι υπόψη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λαμβάνομαι υπόψη κύριε Υπουργέ αυτά που λέτε. Όμως πρέπει να σταθούμε και σε αυτά που έγιναν. Ένα μήνα μετά, το μόνο που έγινε είναι οι πλαστικές ταινίες για να αντικατασταθούν με στερεωμένα μεταλλικά κάγκελα για να μην πέσει κανένα στο σημείο. Αν βλέπατε το βίντεο της κατάρρευσης, μιλάμε για κλάσματα δευτερολέπτου, κατάρρευση μεγάλου όγκου. Πρόκειται όμως για ένα έργο του 2000, κύριε Υπουργέ. Δεν προβλέφθηκε και δεν ελέγχθηκε η απορροή υδάτων κατά την εκτέλεση της εργολαβίας. Και φυσικά εδώ, αν μη τι άλλο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για την κλιματική κρίση, γιατί εδώ πρόκειται για μια εργολαβική κρίση. Όταν υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις στα έργα. Κι άντε, ας πούμε ότι έγιναν όλα αυτά. Ακόμη και μετά το έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας, κύριε Υπουργέ, το 2020, δεν έγινε πάλι τίποτα. Και εδώ μιλάμε για εγκληματικές ευθύνες. Γιατί προφανώς δεν συζητάμε για την προσωπική διάθεση ή πρόθεση, για την πολιτική σας μιλάμε. Η πολιτική σας λοιπόν γράφει στα παλιά της τα παπούτσια την υγεία και τη ζωή του λαού μας και των παιδιών τους. Υπήρχε προειδοποίηση. Και νομίζουμε ότι παίζεται γενικώς με την οργή του λαού. Ο όγκος της γης κατέρευσε, κύριε Υπουργέ, πάνω σε πάρκινγκ, όπου μπορούσε εκείνη την ώρα να υπάρχει και μαζική παρουσία κόσμου ή παιδιών. Αλλά φαίνεται ότι νιώθει ασφάλεια η πολιτική και το σύστημά σας, ότι πάντα θα ξεγλιστράει με στημένες εξεταστικές και προανακριτικές. Ένας από τους πολύ σοβαρούς και πιθανούς λόγους κατάρρευσης, σύμφωνα με την περιφέρεια, με τους μηχανικούς της περιφέρειας, είναι το τεράστιο βάρος από τη μεταφορά ανεμογεννητριών. Ναι, όμως για την εγκατάστασή τους ξοδεύει η κυβέρνηση δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες του λαού, αλλά για την ασφάλεια της μεταφοράς εγκατάστασης του λαού της περιοχής τίποτα. Και θα μου επιτρέψετε να πω, να γι' αυτό όλες οι περιφέρειες και τους δήμους είχατε εξαγγείλει ότι τους θέλετε μπλε, για να μην υπάρχουν περιφερειάρχες και δήμαρχοι που μάχονται, απαιτούν αυτά που ανήκουν και δικαιούται ο λαός της περιοχής. Και βέβαια να ακυρώνουν και κάθε δυνατότητα να διεκδικήσει οργανωμένα αυτά που το ανήκουν. Αλλά και ο νέος κρατικός προϋπολογισμός δεν προβλέπει τίποτα για τους δήμους και τις περιφέρειες. Εκατοντάδες είναι τα εκατομμύρια που χρωστάει η κυβέρνηση και θα μπορούσαν να λύσουν αυτά τα τοπικά ζητήματα. Πάλι 7 δισεκατομμύρια στον ΝΑΤΟ για δολοφονικές επιθέσεις εναντίον άλλων λαών, 12,5 δισεκατομμύρια σε επιχειρηματικούς ομίλους, ατελείωτα δις, αν θέλετε, με πολιτικούς όρους για τα παράσιτα στην οικονομία και στην κοινωνία και τίποτα για τις ανάγκες του λαού. Και εμείς δεν μπορούμε παρά να καλέσουμε το λαό της περιοχής, αλλά και γενικά, να βγει στο προσκήνιο και να βάλει τη σφραγίδα του. Γιατί αυτή η πολιτική, την υγεία του, την ασφάλειά του, την ίδια του τη ζωή, την έχει αφήσει εντελώς στην τύχη και των καιρικών φαινομένων και της κατάρρευσης όλων των υποδομών, οι οποίες δεν έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν πρέπει να περιμένει ουσιαστικά μια πολιτική που ουσιαστικά δεν δίνει φράγκο για τα ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες του λαού συνολικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε την γενική πολιτική κατάσταση, μπορούμε να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό. Νομίζω δεν είναι αυτή τη στιγμή ο χρόνος. Έτσι κι αλλιώς, σε δύο περίπου τρεις εβδομάδες και στην Επιτροπή Οικονομικών αλλά και στην Ολομέλεια θα έχουμε αυτόν τον χρόνο να το συζητήσουμε. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι ο Δήμος Πρεσπών, που είναι δίπλα το Πισοδέρι, όσο ο Ορεινός Δήμος αλλά και ο Δήμος Φλεώνας και γενικά μια σειρά ορεινών δήμων, για πρώτη φορά θα επωφεληθούν από τη μεγάλη αλλαγή που γίνεται στον τρόπο κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Οι μικροί ορεινοί νησιωτικοί δήμοι θα επωφεληθούν από την αλλαγή των κριτηρίων, μπαίνει μέσα η έκταση που δεν υπήρχε. Μέχρι τώρα οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι κατανέμονταν μόνο από το
με βάση κυρίως τον πληθυσμό. Μπαίνει μέσα η έκταση, μπαίνει μέσα η ορεινότητα, μπαίνει η νησιωτικότητα. Αποτέλεσμα είναι κανένας Δήμος να μην πάρει λιγότερα χρήματα από ό,τι θα πάρει το 2000, πήρε το 2023, δεν θα πάρει λιγότερα το 2024. Και πολλοί Δήμοι, μικροί Δήμοι, θα δουν έως και διπλασιασμό της χρηματοδότησης από τις κεντρικές αυτοτελείς πόρους. Είναι μια έμπραχτη απόδειξη για τον ενδιαφέρον, για την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα της χώρας και επιτέλους θα έχουν και περισσότερα, αν θέλετε, οικονομικά εργαλεία προκειμένου να κάνουν τους πόρους. Εγώ θα σας καταθέσω για την πληρότητα της απάντησης και την απάντηση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για να την έχετε υπόψη σας. Από εκεί και πέρα, να είναι και ξεκάθαρο ότι κάθε κρατικό επίπεδο εξουσίας, είτε είναι πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, είτε είναι δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, είτε είναι αποκεντρωμένη διοίκηση, είτε είναι το κεντρικό κράτος, έχει το δικό της ρόλο, το δικό της μερίδιο ευθύνη και τη δικιά της λογοδοσία προς τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ.